Με πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο μέρος, ο Πλατανιάς ξεπέρασε εύκολα σχετικά το εμπόδιο του Σαρονικού, καθώς οι παίκτες του Μίκη Τζίρκοβιτς επικράτησαν με 3-0 των αντιπάλων τους και σε συνάρτηση έτσι με τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής, μπορούν να ταινίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μπάλα γυρνάει προς τα πίσω, καθώς οργανώθηκε η άμυνα του Πλατανιά, η οποία μάλιστα βοήθησε στο να κοπεί η μπάλα για να βγει στην αντεπίθεση του Πλατανιά. Για να δούμε, η πάσα είναι καλή για τον Παραστατή, ο οποίος βγαίνει τώρα τέτα-τέτ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Πλατανιά. Ανοίγει ο Παραστατής, πλασάρει 1-0. Πολύ γρήγορα ο Πλατανιάς ανοίγει το σκορ και ουσιαστικά πετυχαίνει το ευκταίο. Έτσι. Αυτό που ήθελε όλο ο κόσμο εδώ στα Περιβόλια, που έχει γεμίσει τροποντινά το γήπεδο. Ο Παραστατίδης στην αντεπίθεση που βγήκε δεν λάθεψε. Πλάσερε ιδανικά τον Χατζάκη. Ο Παραστατίδης από το 5ο μόλις λεπτό. Κεφαλιά πάσα. Πάγκαλος. Υπάρχει κενό. Ωραία, φοβερή. Πάσα για τον Κατσικοκέρη. Προσποιείται. Πλασάρε 2-0. Εκπληκτικό γκολ από τον Πλατανιά. Φανταστική προσπάθεια του Πάγκαλου. Με εκπληκτικό τακουνάκι έκανε την κάθε παλιά του Κατσικοκέρη. Εξαιρετικό γκολ για τον Πλατανιά στο 17. 2-0. Πάγκαλος τον ευνοεί κόντρα και βγάζει πάρα πολύ ωραία στον Μιρτσέτα. Για να δούμε τώρα τον Μιρτσέτα. Έχει δύο επιλογές. Προτίμησε να πλασάρει ο ίδιος. Κερδίζει Πασχάλης, Παραστατής, κλέβει και διορθώνει. Για να δούμε τον τραυλό τώρα. Η σέντρα στην περιοχή. Πάγκαλος κεφαλιά out. Καλή φάση. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Πλατανιά. Με τον Κατσικοκέρη. Για να δούμε. Είναι 3-2 ουσιαστικά. Πάγκαλος είναι πάρα πολύ γρήγορος και βέβαια θα βγει τέτα τέτ. Πάγκαλος πλασάρει. Αχλιαρά όμως. Θα μπλοκάρει ο Χατζάκης. Γελάει και ο Πάγκαλος κιόλας για το πλασέ που έκανε. Δεν ετοιμάζει τον Δράκος να μπει για τον Πλατανιά. Αφήνει ωραίο ο Κατσικοκέρης για τον Μπελεβέτη. Με χώρο για το σουτ. Σουτάρει. Μπάλα κοντράρι και κρεμάει τον τερματοφύλακα για το 3-0. 3-0 για τον Πλατανιά στο 54. Ο Μπελεβέτη σούταρε. Μπάλα κόντραρε στο πόδι του Μπύρη. Κρέμασε τον Χατζάκη και το 3-0 είναι γεγονός για τον Πλατανιά. Τον γκολ που χρεώνεται πάντως τον Μπελεβέτη, νομίζω. Ο Ντιμπαρτόλο παίζει το 1-2 και πάλι Ντιμπαρτόλο η παλιά στην περιοχή. Ευκαιρία του Σαρονικό, μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Λαναράς για να μειώσει για την ομάδα της Έγινας. Λάζει με τον Μπελεβέτη, για να δούμε τώρα την αντεπίθεση. Ωραίο Μπελεβέτης για τον Πάγκαλο, βγαίνει και ο Χατζάκης. Πάγκαλος θέλει να πλασάρει, αλλά ενστικτοδός με το κεφάλι διώχνει ο Χατζάκης, ο οποίος δέχτηκε την μπάλα εξ επαφής. Αλλάζει με τον Δράκο. Σέντρα είναι καλή, Πάγκαλος χάνει την ευκαιρία. Όμως κερδίζει ο Τσαγκαράκης, μπαίνει πολύ δυνατά στη φάση, Μαρτσάκης, Μιρτσέτα, σουτάρει, η μπάλα out, όλοι φώναξαν γκολ, αλλά η μπάλα κατέληξε δίπλα το δοκάρι. Ποιημένος από αυτό που είδε σήμερα από τον Πλατανιά, για να δούμε τώρα ευκαιρία μεγάλη, ο Λαναράς 3-1 μειώνει ο Σαρονικός. Ο Λαναράς λοιπόν στο 87 στην αντεπίθεση του Σαρονικού μειώνει σε 3-1 για την ομάδα της Έγινας. Θέλω να πω για το παιχνίδι ένα συγχαρητήρα στα παιδιά. Για μας δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, μόνο μαθηματικά. Όταν τελειώσει τότε θα χαρούμε. Σήμερα πιστεύω ότι ο Πλατανιάς έπαιξε, προσπάθησε να παίξει και ωραίο ποδόσφαιρο, έκανε αρκετές ευκαιρίες. Είχε και την ουσία, πήρε δηλαδή τους βαθμούς τους οποίους ήθελε. Καλή συνέχεια στο Σαρονικό. Άκουσα από τον προπονητή ότι έχουν αρκετά προβλήματα. Εμείς κοιτάμε μπροστά, έχουμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας και ένα τελευταίο με τον Ασπρόπυργο μέσα. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική και να έχουμε σωθεί μαθηματικά. Πάντως σήμερα τα αποτελέσματα βοηθάνε, λέω. Σίγουρα, αλλά κάθε Κυριακή σημαίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τη μία Κυριακή παίρνεις κάποιο οξυγόνο, την άλλη Κυριακή είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τελειώσουμε πριν την τελευταία αγωνιστική. Όταν μια ομάδα απαξιώνεται από την ίδια της τη διοίκηση και από τον ίδιο της τον τόπο, επόμενο είναι να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και να έχει αυτή την εικόνα που είδατε σήμερα. Σας πληροφορώ ότι η ομάδα έχει καλύτερη εικόνα. Απλά κάποια στιγμή τα προβλήματα λυγίζουν τους ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά τα παιδιά που είδατε σήμερα είναι από τον Νοέμβριο απλήρωτα. Στη 18η τη σημερινή υπάρχουν 3-4 παιδιά τα οποία τελευταία μέρα των μεταγραφών έχουν πληρώσει το δελτίο από την τσέπη τους. Και παρόλα αυτά συμφωνήσαμε να πάμε το ταξίδι, το όνειρο μάλλον αυτό, μέχρι το τέλος. Αλλά από ό,τι κατάλαβα μάλλον τελείωσε σήμερα εδώ, βάσει υπολογισμών που κάναμε. Θα συνεχίσουμε περήφανα το πρωτάθλημα με τα επόμενα τρία παιχνίδια, γιατί στα επόμενα τρία παιχνίδια υπάρχουν δύο άμεσα ενδιαφερόμενοι όσον αφορά τη σωτηρία.
Εμείς θα παίξουμε πάλι για την ακεραιότητα την προσωπική μας πλέον, δεν θα πω της ομάδας, γιατί αφού δεν υπάρχει ομάδα για μας, δεν μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Αυτός ο Πλατανιάς σήμερα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι κινδυνεύει, παλεύει για να σωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι και λίγο αδικαιολόγητο το άγχος που είδα εδώ πέρα στη διοίκησή του. Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής ΓΑΜΑ Εθνικής, Χερσόνησος Βίζας 0-2, Ασπρόπυρος Γαλιθέα 1-3, Αγία Παρασκευή Πανεγιάλιος 1-1, Κόρινθος Ατσαλένιος 2-1, Πλατανιάς Σαρονικός 3-1, Παωρούφ Αίας Σαλαμίνας 3-0, Παναργιακός Ζάκυνθος 3-0 και Παναχαϊκή Κεραυνός Κερατέας 4-1, ενώ ρεπό για αυτήν την αγωνιστική είχε η ομάδα του Χαϊδαρίου. Στη βαθμολογία προηγείται ο Βίζας με 63, ακολουθεί Παναχαϊκή με 60 μαζί με την Γαλιθέα, η Ζάκυνθος έχει 52, η Χερσόνησος 42 μαζί με τον Παωρούφ, στους 41 είναι η Κόρινθος, στους 40 η Αγία Παρασκευή, στους 39 βαθμούς είναι η ομάδα του Ασπροπύργου. Στους 38 βαθμούς είναι ο Πανεγιάλιος, ο Κεραυνός και ο Πλατανιάς, στους 35 ο Παναργιακός και κάτω από τη ζώνη ο Ατσαλένιος έχει 34, ο Αίας 31, ο Σαρονικός 27 βαθμούς και τελευταίο είναι το Χαϊδάρι με 8 βαθμούς. Επομένως είχαμε ανατροπή του σκηνικού με τον Παναργιακό να είναι πλέον πάνω από τη ζώνη. 32η αγωνιστική στις 2 Μαΐου θα παίξουν Βίζας Μεγάρων Κόρινθος, Χαϊδάρι Παωρούφ, Αίας Σαλαμίνας Χερσόνησος, Σαρονικός Ασπρόπυργος, Πανεγιάλιος Ατσαλένιος, Καλυθέα Αγία Παρασκευή, Κεραυνός Κερατέας Πλατανιάς και Παναργιακός Παναχαϊκή, ενώ ρεπό θα έχει Ζάκυνθος.